Καλησπέρα. Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και με βλέπετε που γελάω πονηρά στο εξώφυλλο. Γιατί είναι μια πολύ ωραία απολαυστική επιστολή που έχει στείλει ένας φίλος και έχει βάλει και μόνο του τίτλο «Ξερίζωσέ τον Part 2». Γιατί την έχει γράψει με αφορμή το vlog αυτό το που έχει πολλές χιλιάδες θεάσεις που έχει τίτλο «Ξερίζωσέ τον». Θέκλα μου καλησπέρα. Είμαι ένας άνδρας 32 ετών, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα και τα τελευταία 3 χρόνια ζω σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σε θαυμάζω και σε παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες. Με έχει εντυπωσιάσει η αμεσότητα σου, η ευχάριστη θετική πάντα διάθεσή σου και η ευθύτητα σου. Είσαι ο ορισμός του δεν έχει σημασία το τι λες, αλλά το πώς το λες. Ρε, αυτά που λέω δεν έχουν σημασία. Πήγες να μου κάνεις ένα κομπλιμέντο. Νομίζω ότι και αυτά που λέω έχουν σημασία, όχι μόνο το πώς το λέω. Λοιπόν, δεν μπορείς να διανοηθείς το πόσο μας βοηθάς στο να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε σοβαρά με τα ψυχολογικά θέματα που όλοι μας έχουμε. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Σου γράφω διότι θέλω να ξέρεις ότι αυτή η λέξη με τη μοναδική διάσταση που της έδωσες, ξερίζωσέ τον, πόσο με βοήθησε σε ένα σοβαρό θέμα που με έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα. Τον πρώην σύντροφο και συνέτερο στην επιχείρηση μου. Με τον πρώην σύντροφο μου είμαστε μαζί 5 χρόνια. Τα πρώτα 2 στην Αθήνα, τα επόμενα 3 χρόνια εδώ. Δεν λέω πού για να μην προδώσουν ταυτότητά σου. Διότι μας προέκυψε μια πολύ καλή επαγγελματική ευκαιρία, η αγορά μιας μικρής επιχείρησης, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα, συμφωνώντας από την αρχή ότι ακόμα και σε περίπτωση χωρισμού στην επιχείρηση θα είμαστε μαζί. Διότι τη λειτουργούμε οι δυο μας και η αποχώρηση του ενός θα αύξανε τον όγκο εργασίας των άλλων και για διάφορους άλλους πρακτικούς επαγγελματικούς λόγους. Εγώ θα σου έλεγα με το συγγενή σου φάε πκέ, αλήσου βερίσου μεν έχεις, έλεγαν οι Κύπροι. Λένε οι Κύπροι. Με το συγγενή σου φας να πκείς, αλλά να μην έχεις επιχειρηματικά παρεδώσε. Και με το τέρι σου να φας να πκείς, αλλά να μην κάνεις μαζί εταιρείες. Η γνώμη μου. Μετά το δεύτερο χρόνο, εδώ, και ενώ ήταν όλα τέλεια μεταξύ μας, περνάγαμε πολύ όμορφα μαζί, ερωτικά ήμασταν άψογα. Ακόμα και μετά από 4 χρόνια σχέσεις προτιμούσαμε να περνάμε χρόνο μαζί από το να βγαίνουμε με φίλους και γνωστούς. Όχι ότι δεν το κάναμε και ήμασταν η ψυχή της παρέας. Όμως ήμασταν και δυο σπιτόγατοι και μας άρεσε που μέναμε αρκετό χρόνο μαζί στο σπίτι. Τον τελευταίο χρόνο άρχισε ο πρώην μου να έχει πολλά νεύρα για διάφορους ασήμαντους λόγους, να μου μιλάει άσχημα, ενώ υποτίθεται ότι εγώ ήμουν ο πιο νευρικός στις σχέσεις. Αυτό το να είσαι εσύ ο πιο νευρικός στις σχέσεις, ξέρεις πότε συμβαίνει. Συμβαίνει συνήθως σε σχέσεις που ένας είναι παθητικά επιθετικός και ο άλλος γίνεται ενεργητικά επιθετικός μετά. Και λένε τον έχει πρίξει αυτόν, τον έχει κάνει. Ενώ στην ουσία αυτός ο ζυχούλης είναι εκείνος που τα προκαλεί όλα. Δεν ξέρω φυσικά τη δυναμική της δικής σας σχέσης. Το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές ότι πρέπει να μιλάμε όμορφο ένα στον άλλο και η απάντηση του ήταν δεν μου βγαίνει. Αγκαλά. Μέχρι που για έναν πραγματικά εντελώς ασήμαντο λόγο άσκησε σωματική βία πάνω μου. Εκεί τελείωσαν όλα για μένα, μιας και όχι μόνο δεν ζήτησε μια απλή συγγνώμη όταν το συζητήσαμε, αλλά μου είπε ότι η πράξη μου δεν ήταν σωστή, όμως δεν πρόκειται να σου ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Αν δεν βγάλε άκρη, εδώ δεν έβγαλε εσύ που το ξέρεις 4 χρόνια να τα βγάλω εγώ. Και είμαι εγώ. Η σχέση τελείωσε. Όμως συνεργαζόμασταν. Ξαναείπαμε ότι αυτό δεν θα αλλάξει, ακόμα και αν αλλάξει, θα γίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Και συγκατοικούσαμε μέχρι να βρει ο ένας από τους δυο μας άλλο σπίτι. Οι μήνες πέρναγαν, είχαμε μια τυπική σχέση και καλή συνεργασία. Μέχρι που μετά από 4 μήνες, εγώ έκανα μια νέα γνωριμία. Ο πρώην σύντροφος μου ήταν αρκετά αγχωμένος με το να βρει νέο σύντροφο. Μια σκήνη από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν λεπτό μόνοι τους χωρίς σύντροφο εννοώ. Και μετά από λίγες εβδομάδες είχε και εκείνος μια νέα γνωριμία, όχι που θα σ' άφηνε μόνος σου να έχεις μια νέα γνωριμία. Στο δεύτερο ραντεβού που βγήκανε, μου ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την επιχείρηση. Στο τρίτο ραντεβού μου είπε ότι ξεκίνησε να στέλνει βιογραφικά για εργασία στην πόλη που μένει το παιδί που γνώρισε. Και στα επόμενα ραντεβού μου έκανε συνέχεια νέες ανακοινώσεις για το τι θα κάνει και το ποιες αποφάσεις πήρα με τον νέο του σύντροφο, οι οποίες μοιραία άλλαζαν χωρίς τη δική μου συγκατάθεση τα επαγγελματικά. Στην ουσία, κάνε ό,τι θες με την επιχείρηση, εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φτιάξω τη ζωή μου.
Σε μερικές εβδομάδες είχε μετακομίσει χωρίς να ακούει από εμένα ότι από όλους τους φίλους μας ότι ο τρόπος που αποχωρεί είναι αντιεπαγγελματικός, ανεύθυνος, επιπόλαιος, άδικος και σχεδόν απάνθρωπος, γνωρίζοντας ότι ο όγκος εργασίας που έπεφτε πάνω μου ήταν τεράστιος. Η απάντηση του ήταν: ας μην με χώρισες. Και θέλω κι εγώ να φτιάξω τη ζωή μου. Ωραίος. Εγώ λοιπόν ήρθα σε μια κατάσταση μεγάλης ταραχής. Ήμουν πολύ αποσυντονισμένος και πολύ νευριασμένος μαζί του. Εκτός από αυτά, με έπαιρνε και συνέχεια τηλέφωνο και μου έλεγε ότι ενδιαφέρεται για την επιχείρηση, αλλά όλες οι συζητήσεις κατέληγαν σε φιάσκο, διότι ουσιαστικά ήθελε να δικαιολογήσει τις επιπόλαιες κινήσεις του. Μου έλεγε ότι όλοι οι φίλοι είναι εναντίον του, ότι περνάει πολύ δύσκολα στη νέα του δουλειά κλπ. Είχα πολύ αρνητικά συναισθήματα για εκείνο. Οι συζητήσεις στην παρέα κατέληγαν συνέχεια σε αυτό το θέμα. Κάτι που στο τέλος με κούραζε πολύ. Εδώ λοιπόν έρχομαι στο ξερίζωσέ τον. Ξερίζωσα όλα τα αρνητικά συναισθήματα που είχα για αυτόν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τον έχω συγχωρήσει, τον αγαπάω. Όταν αγαπάς κάποιον θεωρώ ότι δεν μπορείς να τον ξεαγαπήσεις. Δεν χαίρομαι που δεν περνάει καλά. Λυπάμαι που δεν έχει φίλους στη νέα πόλη που πήγε. Μα τα ήθελε και αυτόν ο οργανισμός του, τραβούσε. Προτρέπω όλους τους φίλους μας να τον στηρίζουν και ό,τι έχει συμβεί μεταξύ μας, ότι δεν πρέπει να επηρεάσει τη δική του σχέση. Θέλω όμως να έχουμε μια απόσταση, διότι έφτασε στο σημείο όταν ήρθα στην Ελλάδα να βγάλω τον αριθμό που ήξερα από το κινητό, γιατί με έπαιρνε πάνω από 2 φορές τη μέρα τηλέφωνο. Του εξηγώ ότι προτιμώ να μιλάμε μόνο για τα τυπικά και τις εκκρεμότητες της επιχείρησης που τον αφορούν ακόμα. Αυτός όμως συνεχίζει να επικοινωνεί χωρίς ιδιαίτερο λόγο καθημερινώς, σε κάθε ευκαιρία μου λέει πόσο δύσκολα περνάει. Παρόλα αυτά έχω ξεριζώσει ότι αρνητικό μου είχε δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση και είμαι πολύ ήρεμος και ψύχρεμος πλέον. Μην σου πω πως γλίτωσες κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ευτυχώς είμαι πολύ ευλογημένος που έχω φίλους αληθινούς που είναι στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή και οι φίλοι είναι συγγενείς που διαλέγουμε. Δεν είσαι ευλογημένος σημαίνει ότι προσπάθησες κιόλας να έχεις καλούς φίλους και ήσουν κι εσύ καλός φίλος για να έχεις καλούς φίλους και το πιο σημαντικά απ' όλα επένδυσες χρόνο και ενέργεια για να αποκτήσεις φίλους. Και αυτό παίρνω την αφορμή από αυτό που γράφεις, να πω ότι πολλοί άνθρωποι λένε «Μα δεν υπάρχουν φίλοι στις μέρες μας πλέον, δεν υπάρχουν καλοί φίλοι». Όχι, υπάρχουν φίλοι, φτάνει να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια και συναίσθημα για να βρούμε αυτούς τους φίλους. Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. Μας είσαι πολύτιμη. Λοιπόν, αυτά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύ ωραίο vlog που έχεις στείλει. Λοιπόν, μπόρεσες να τον ξεριζώσεις από μέσα σου, γιατί έβαλες τη λογική σου να δουλέψει και να εκλογικεύσει το τι συνέβηκε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πρώην σου απέδειξε στην πράξη ότι δεν είναι φερέγγιος. Για να κάνεις μια επιχείρηση μαζί με κάποιον, για να κάνεις μια δουλειά μαζί με κάποιον, πρέπει να είναι φερέγγιος. Δεν είναι μόνο η εγκυμοσύνη που θέλει ένα άλλος φερέγγιος. Δεν λέγει ο Πανταζής, είμαι φερέγγιος, μην είναι μαζί μου έγκυος. Τη στίχος, στη χάρα. Λοιπόν, ο πρώην σου δεν είναι φερέγγιος. Και αυτό το έχουν αποδείξει οι πράξεις του πως δεν είναι φερέγγιος. Άρα, εσύ, έχοντας από τη μια τη στήριξη το φίλο σου, που για να έχεις φίλους σημαίνει ότι επένδυσες στο να έχεις φίλους, επιμένω σε αυτό. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους να κλαίγονται και να λένε δεν υπάρχουν πραγματικοί φίλοι σήμερα. Εάν το ψάξεις και αν το προσπαθήσεις και αν επενδύσεις χρόνο και χρήμα, χρήμα, ενέργεια περισσότερο, όχι χρήμα. Χρόνο, χρήμα και ενέργεια. Τα λέω μαζί αυτά τα τρία. Αν επενδύσεις συναισθηματικά, αν προσπαθείς να κάνεις φίλους, τότε θα αποκτήσεις. Δεν χτίζονται οι φιλίες από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται να προσπαθήσεις, να εξερευνήσεις, να δώσεις και να πάρεις για να έχεις φιλίες. Δεν είναι τυχαίο που κάποιοι άνθρωποι έχουν φιλίες και κάποιοι άλλοι όχι. Δεν μιλάω για επιφανειακές και επιπόλαιες γνωριμίες. Δεν μιλάω για το στυλ να γνωριζόμαστε και να πηγαίνουμε για καφέ. Μιλάω για να χτίσεις μια αληθινή φιλία. Και μιλάω και από το χώρο του ότι εγώ μετά τα 30 μου κατάφερα να κάνω πραγματικές φιλίες ή τις φιλίες που είχα από πριν να τις κάνω πραγματικές. Γιατί χρειάζεται να έχεις και μια καλή σχέση με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να κάνεις φιλίες.
Σε βοήθησαν λοιπόν οι φίλοι σου, σε βοήθησε και το μυαλό σου να εκλογικεύσει την κατάσταση. Χαίρομαι που σε βοήθησαν και τα vlogs. Χαίρομαι που βοηθάω τα vlogs, γιατί αυτό το πράγμα μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω να κάνω αυτό που τόσο πολύ αγαπώ. Πάρα πολύ το αγαπώ. Φτιάχνω τα vlogs που θα ήθελα να ακούσω όταν βρισκόμουν σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που βρίσκεστε τώρα και γράφω τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω. Και αυτό είναι όνειρο ζωής, το οποίο με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια και πολύ συντονισμένη προσπάθεια το έχω επιτύχει. Κάτι το οποίο φαίνεται πως ο πρώην σου δεν θέλει να κάνει, δεν θέλει να βάζει κόπο για να επιτύχει πράγματα. Οπότε έχει επιλέξει μόνος του τη μοίρα του. Και ευχόμαστε η μοίρα του να είναι καλύτερη. Τώρα, αυτό το όταν αγαπάς κάποιον δεν τον ξεαγαπάς, συμφωνώ, όταν τον αγαπάς ως άνθρωπο. Η ερωτική αγάπη φεύγει. Φαντάζομαι ότι ερωτικά πλέον δεν τον αγαπάς, τον αγαπάς ως άνθρωπο και θέλεις να είναι καλά, αλλά έχεις αποσυνδεθεί, τον έχεις ξεριζώσει, έχεις αποσυνδεθεί συναισθηματικά, μπράβο γι' αυτό. Περιμένω να μου στείλεις το άλλο που μου είπες να μου στείλεις, γιατί έγραψες στην αρχή, θα σου γράψω δύο ιστορίες, τη μια για τον πρώην και την άλλη για τον νυν. Τώρα περιμένω να ακούσω την ιστορία για τον νυν. Θα πάρει πάλι 3-4 μήνες να γίνει το vlog, αλλά οκ. Okay. Φιλιά, καλό βράδυ.